Το αποτέλεσμα της γεώτρησης στον Ένι Τοτάλ στον στόχο Κρόνο θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις της κοινοπραξίας στην θαλάσσια οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκπομπής Μέρα Μεσημέρι, η Υπουργός Ενέργειας, Νατάσα Πυλίδου, ανέφερε ότι σε 2 μήνες, όταν και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι γεωτρητικές εργασίες στο τεμάχιο 6, θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα και για τα σενάρια αξιοποίησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Όσο πιο πολλές ποσότητες υπάρχουν, ειδικά στην περιοχή εκεί μεταξύ τεμαχίου 6, 10, 12 και 5 τώρα με την νέα διοδότηση της ExxonMobil και της Qatar Energy, τόσο το καλύτερο για τη βιωσιμότητα των έργων και για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος. Η Υπουργός Ενέργειας εξέφρασε ικανοποίηση για τις τελευταίες κινήσεις των Chevron, New Met Energy και Shell για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη και πρόσθεσε ότι θα προχωρήσει ένα παράλληλο πρόγραμμα εκμετάλλευσης και εξαγωγής. Να προχωρήσουμε με κάποιες υποδομές εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, ενώ παράλληλα να προχωρά και η υποδομή για την εξαγωγή του φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο, όπου πλέον είναι υπομελέτη κάποια συγκεκριμένα σενάρια που έχουν να κάνουν είτε με αυτόνομη λύση, η οποία ουσιαστικά αγωγώ από το κοίτασμα μέχρι το Ιππού της Αιγύπτου, είτε και λύσεις οι οποίες να εμπλέκουν άλλες υφιστάμενες υποδομές. Το επόμενο διάστημα αναμένονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο αξιωματούχοι της Chevron, η οποία είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του Αφροδίτη, για να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα σχετικά με την εκμετάλλευση του κοιτάσματος του τεμαχίου 12.